Πάμε να δούμε τύπο πρόεδρος, ξεκινώντας από τον Κυπριακό Χρυστάλλα Βιλάνου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Δεν χαρίζουμε σπιθαμή υγιής σε κανένα. Ήταν η απάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην ακραία ρητορική που ανέπτυξε τις τελευταίες ημέρες ο Τούρκος Πρόεδρος με αφορμή και την συμπλήρωση 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή. Ήταν αναμενόμενη η συμπεριφορά του κυρίου Ερντογάν. Δεν αναμέναμε τίποτα λιγότερο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος εκτίμησε ότι όλα αυτά είναι και ένδειξη αδυναμία από τουρκικής πλευράς, καθώς βλέπουν ότι οι θέσεις τους για λύση δύο κρατών δεν βρίσκουν καμία ανταπόκριση στην διεθνή κοινότητα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε πάντως έτοιμος να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ξεκλειδώσει θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό, πάντα εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Ενώ ερωτηθείς αν μεταξύ αυτών είναι και νέα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ανέφερε ότι έχει υπόψη του αρκετές ιδέες, αρκετές νέες προτάσεις και ενέργεια που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην καλλιέργεια θετικού κλίματος στο επόμενο διάστημα. Να δούμε την δήλωση και επιστρέφουμε. Υπάρχει για μας, αλλά ούτε και για τη διεθνή κοινότητα, οποιαδήποτε άλλη βάση λύσης σε σχέση με την επίλυση του Κυπριακού. Από εκεί και πέρα δεν θα κάνω τη χάρη στον κύριο Ερντογάν ή στον όποιο κύριο Ερντογάν, ο οποίος μέσα από τέτοιες δηλώσεις προσπαθεί να εξισώσει, αν θέλετε, τις δικές τους ευθύνες. Την ίδια στιγμή γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι εν έτη 2024 τέτοιου είδους δημόσιες απειλές είναι ένδειξη αδυναμίας, τίποτα άλλο. Πολυμερές αποφάσεις που αντανακλούν την ετοιμότητά μου, όχι σε λόγια αλλά σε πράξεις, να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να επανενώσω τούτον τον τόπο. Και πραγματικά, αν θέλουμε, γιατί μιλήσατε για δηλώσεις μέσα στο πλαίσιο και των εκδηλώσεων καταδίκης των 50 χρόνων, αν θέλουμε να τιμήσουμε όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για να υπάρχουμε εμείς σήμερα, θα πρέπει να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επανώσουμε τον τόπο. Δεν χαρίζουμε σπιθαμή κατεχόμενης γης ούτε στον κύριο Ερντογάν ούτε σε κανένα άλλο.